Άρχισα να το κάνω το βίντεο, δεν είναι το πρώτο reaction, την έχω δει. Οπότε θα δούμε αναλυτικά τις κάρτες, τα πάντα που βγήκαν σήμερα. Οπότε θα δούμε τις κάρτες κατευθείαν, έχουν βγει και όλα, θα τις δούμε σε concept. Θα δούμε και τα objectives, τα πάντα. Φαίνεται μια καταπληκτική touch και είναι καλύτερη και από τη Premier League, δηλαδή την έχουν χαντακώσει την Premier League, μπορεί να είναι και χειρότερη. Οπότε πάμε στην Bundesliga, Team of the Season, και εδώ τους βλέπουμε όλους. Ξεκινάμε από τον χειρότερο σχετικά, είναι και κάποιον από την community, τον Μπακού, ο οποίος έχει μια καταπληκτική right back κάρτα που είναι πάρα πολύ decent, δεν θα πάει και τα τρελά coins, αλλά είναι πολύ decent. Οπότε μια πολύ ωραία κάρτα, όχι κάτι το τρελό, αλλά μια πολύ αξιόλογη κάρτα. Εντάξει, αν τον δείξει, τον κάναν τη βέβαια χάρη φυσικά, αλλά εντάξει, δεν είναι και πολύ κακό. Πάμε στον Ατζέλιν, ο οποίος δυστυχώς παιδιά δεν έχει και την καλύτερη. Α, όχι, εντάξει, το pace του. Ναι. Να, βλέπετε 82 sprint speed, αυτό back δεν παίζει με αυτό. Στο κέντρο μπορεί, αλλά back με αυτό το 82 sprint speed δεν παίζει. Αλλά έχει το shooting του ως καλό shot power, ωραίο passing, ωραίο dribbling. Για κέντρο κάνει αυτή η κάρτα, για back όχι, γιατί έχει πολύ κακό sprint speed. Οπότε πολύ ωραία κάρτα για κέντρο. Πάρα πολύ καλό φέτος Αντζελίν, τον είχα βάλει και στα prediction, το χαντάκωσαν λίγο στο pace. Αλλά να δούμε και πόσο κάνει λίγο. Γιατί αυτή η κάρτα δεν ξέρω, είναι περίεργη, δεν ξέρω πώς. Πώς την πήραν οι περισσότεροι, αν είναι καλή ή κακή. Ναι, 100 δεν είναι πολύ ακριβώς. Ναι, εντάξει. Όπως είπα, για κέντρο μόνο και δεν είναι κάτι το τρελό. Εντάξει, περίμενα, μην πάει και πάρα πολύ. Οπότε πάμε, συνεχίζουμε. Εδώ το χάσαμε, δεν πειράζει. Bundesliga. Εντάξει, ό,τι να είναι. Ωραία. Λοιπόν, Μπουκιέλα, Αντσελίνο, Λακρόξ. Δεν ξέρω πώς προφέρεται αυτός. Λακρόξ, Λακρόιξ. Δεν ξέρω πώς προφέρεται και δεν τον είχα δει και για Team of the Season. Δηλαδή, λογικά θα ήταν καλό στην πραγματικότητα, γιατί θα πάει και καλά η Wolfsburg. Και βλέπουμε εδώ το acceleration είναι κακό, δυστυχώς βλέπω. Και έχει πολύ pace για τόσο acceleration. Τον έχουν ανεβάσει πολύ. Κάνα 88 έπρεπε να έχει κανονικά. Το χαλάει λίγο το acceleration, παρόλα αυτά θα είναι πολύ γρήγορο. Το passing του. Το long pass δεν είναι τόσο καλό, το short pass είναι. Το chill για balance ok είναι decent και πολύ ωραίο defending και physical. Τρομερή κάρτα φαίνεται και αυτός. Οπότε πάμε στον Davis, ο οποίος είναι αρκετά χειρότερος από το Team of the Year. Τρομερή κάρτα φαίνεται αυτός, τώρα δεν ξέρω πως ήταν in-game. Και είναι πρώτη φορά που το βλέπουμε, θα δούμε. Πάμε στον Davis, ο οποίος είναι εντάξει, τι να λέμε, τρομερή left back κάρτα, σαν Team of the Year. Αν και είναι λίγο χειρότερος, εντάξει, τι να λέμε, μπορεί να τον βγάζουν και πολύ τώρα που έχει πέσει και σε rating. Θα χρησιμοποιείται πολύ από τις καλύτερες left back κάρτες. Αντρέ Σίλβα, που δυστυχώς δεν έχει μια τόσο καλή κάρτα, αν και έκανε χρονιάρα. Το καλά του είναι τερματισμένο. Και όμως με αυτό το pace είναι unusable. Δυστυχώς με το 81 sprint speed, με τα 3 weak, 4 skills, δεν θα τον χρησιμοποιήσει κανείς. Δυστυχώς δεν του έδωσε ένα ωραίο upgrade DA. Πάμε στο Sabitzer, ο οποίος έχει 3-4. Δεν θυμάμαι τώρα αν πήρε, νομίζω είχε 3-3. Νομίζω πήρε στο weak ένα upgrade. Που έχει μια πάρα πολύ decent κάρτα, 89 pace, πολύ ωραίο shooting, τρομερό. Πάρα πολύ ωραίο. Αυτή είναι μια πάρα πολύ καλή κάρτα. Είναι ένας ίσως λίγο χειρότερος Γκορέτσκα. Πολύ λίγο χειρότερος όμως. Τρομερή κάρτα στο Σάμπιτσερ. Πάρα πολύ καλή κάρτα. Θα χρησιμοποιηθεί πιστεύω γιατί έχει πάρα πολύ decent stats. Πάμε στον Χούμελς. Κλασικά κάθε χρονιά έχει το πρόβλημα. Το pace παρόλα αυτά τρομερό defending και physical. Αν το χρησιμοποιούν κάποιοι. Αλλά με αυτό το pace όχι είναι απαγορευτικό, είναι πάρα πολύ δύσκολο να παίξει μαζί του. Οκ, κλασικός Χούμελς. Πάμε στο Κομάν με 4-3. Ναι, δεν πήρα upgrade στο Wigwood δυστυχώς. Καταπληκτική κάρτα για left mid, για πλάγια. Δεν είναι κάτι το απίστευτο, αλλά είναι πολύ ωραία κάρτα και με ωραία links. Πότε πολύ όμορφη κάρτα. Πάμε στο Miller 4-4. Τρομερή κάρτα σαν την περσινή. Πάρα πολύ καλό pace. Δηλαδή μια χαρά είσαι με αυτό το pace. Τρομερό shooting, τρομερό passing, τρομερό dribbling. Defending μπορεί να παίξει και CM. CDM δεν ξέρω και πολύ ωραίο physical κιόλας. Μια καρτάρα, τρομερή κάρτα. Πάμε στο Lewandowski, ο οποίος ίσως είναι η καλύτερη κάρτα και πήρε το upgrade στο Wickfoot. Το είχα δει και από πριν. Τρομερό και αυτό το upgrade θα του δώσει μια αύξηση στη τιμή του πιστεύω. Εντάξει, τι να πούμε, αυτή η κάρτα είναι τρομερή. Δεν έχουμε να πούμε τίποτα. Team of the Year του ήταν τρομερή. Δεν περιμένουμε κάτι χειρότερο ή κάτι καλύτερο ή κάτι χειρότερο βασικά. Δεν είναι να μην είναι καλή αυτή η κάρτα. Εντάξει. Πάμε στο Kimmich, ο οποίος είναι περίπου ίδια με τη Team of the Year του κι αυτός. Τι να λέμε κι αυτός, μια καρτάρα. Ίδιος με τη Team of the Year του. Όσο καλό είναι και η Team of the Year, τόσο κι αυτός. Αν νομίζω έχει φάει ένα downgrade στο pace. Αλλά τρομερή κάρτα. Εντάξει.
τι να λέμε για... Και ο Νόιερ, εντάξει. Ο Νόιερ, εντάξει, είναι σαν λίγο, έχει φάει ένα μικρό downgrade team of the year. Τρομερός τερματοφύλακας και αυτός. Εντάξει, σαν τη team of the year του περίπου. Πάμε στο Χάλαντ, ο οποίος δυστυχώς δεν πήρε το upgrade στα skills και στο weak foot. Η EA δεν ξέρω γιατί δεν του το έκαναν αυτό. Μια τρομερή σεζόν και είναι πολύ λίγο το 95 rating για αυτή τη σεζόν που έκανε. Δυστυχώς καρτάρα, εντάξει, να λέμε το balance όμως το χαλάει. Τα άλλα όλα είναι καταπληκτικά, αλλά με το 3-3 δεν θα χρησιμοποιηθεί τόσο πολύ δυστυχώς. Γιατί εντάξει, όσο να λέμε, δεν είναι τόσο καλό το 3-3. Πάμε στον Γκορέτσκα, ίσως στη δεύτερη καλύτερη κάρτα. Για κάποιους μπορεί και η πρώτη. 4-4 πήρε το upgrade στο weak foot, νομίζω, στα skills. Δεν θυμάμαι τώρα ποιο είχε 3. Έχει 90 pace, όλα πάνω από 90. 90 shooting, τρομερό shooting. 93 passing, κοιτάξτε κάρτα. Μια τρομερή κάρτα. Από τις πιο. Είναι φυσικά all around. Από τις καλύτερες κάρτες φέτος. Μιλάμε μια καρτάρα για κέντρο, δεν υπάρχει. Εντάξει, τι να λέμε, δεν ξέρω τώρα πώς θα είναι η τιμή του. Και στο Σάντσο, ο οποίος έχει 96 rating, 5 skills, πήρε upgrade στο weak foot. Πάρα πολύ κακό. 4. Και αυτός μια καρτάρα, είχα την περσινή του touch και ήταν απίστευτος, οπότε και φέτος λογικά έτσι φάνε. Pace σχεδόν τερματισμένο, shooting σχεδόν τερματισμένο, passing και αυτό σχεδόν όλα, είναι, όλα είναι τερματισμένα σχεδόν. Μια καρτάρα που εντάξει τώρα σε αυτό το σημείο που είμαστε, όλες οι team of the year σχεδόν έτσι είναι. Όλες σχεδόν τερματισμένες οι καλές. Πω να δούμε λίγο τις τιμές. Εδώ αυτή είναι η πρώτη. Εδώ ωραία, φάμαστε για ώρα. Οπότε ας πάμε στο 1.000.000 minimum για να δούμε στα πόσα είναι ο Σάντσο και αυτοί ας πούμε. Στο 1,5 ο Κίμι, στο 1, φτηνός είναι. Ο Ντέβις 1,200, εντάξει. Ο Σάντσο 3, είναι πανάκριβος, λογικό κιόλα. Ο Γκορέτσκα θέλω να δω πόσο είναι. Είναι extinct, δεν υπάρχει καθόλου, δεν τον βλέπω πάντως εδώ. Βλέπετε είναι 13 λεπτά, το βίντεο το κάνω 9 παρα 10. Δηλαδή έχει περάσει ώρα, οπότε γι' αυτό υπάρχουν και αρκετοί. Δεν βλέπω τον Γκορέτσκα, δεν τον βλέπω, δεν θα ψάξω να τον δούμε. Αν τον έχει τύχει και κανείς, θα ψάξω και τον Λεβαντόφσκι. Δεν υπάρχει, είναι extinct, είναι extinct. Δηλαδή θα πάει πάρα πολλά coins, δεν ξέρω πως είναι το minimum price του. Χάλαντ, για να δούμε και αυτός. Και αυτός extinct, ok. Περίεργο αυτό, γιατί συνήθως βλέπουμε να βγαίνουν από τα πακέτα. Και ο Λεβαντόφσκι δεν είναι extinct, 2 μοίρια. Εντάξει, σαν την team of the guard του είναι, εντάξει. Καλή τιμή πιστεύω, δεν πιστεύω να είναι ούτε για λιγότερο ή για περισσότερο. Αν και θα πέσει, οπότε πάμε στα objectives. Που δεν έχω δει και πάρα πολλά. Αμύρι είναι squad battle, ζητάει 10 match. Πολύ decent κάρτα, δεν είναι κάτι το ακραίο. Πάρα πολύ decent. Μπορεί να είναι και φόντερ για κάποιους, αλλά είναι πολύ decent κάρτα για αυτά που ζητάει. Μια χαρά. 12 match. 15, ναι. Όχι, 12 είναι. Στα friendlies εγώ τις κάνω όλες αυτές τις κάρτες. Είναι flashback, νομίζω. Είναι από τις λίγες φορές που βλέπουμε flashback στα objectives. Μια τρομερή κάρτα, παιδιά. Κοιτάξτε λίγο, 93, τρομερό λεύμα. Και για τζάμπα, παιδιά, είναι πάρα πολύ καλός. Θα τον δούμε και σε λίγο σε concept. Δηλαδή, πάρα πολύ καλό αυτό που είναι, γιατί είναι και Γάλλος, έχει τα links. Πάρα πολύ ωραία κάρτα, ειδικά για free κάρτα. Είναι πολύ, γιατί στο market θα έκανε αρκετά coins. Οπότε, να, εδώ βλέπουμε τα stars του, είναι 3-3, εντάξει, δεν τον επηρεάζει και πολύ. Κοιτάξτε, πάρα πολύ decent στο leftback, ό,τι ζητάς σε ένα leftback. Και ο Ρουζιγιόν και πέρσι είχε μια πολύ ωραία κάρτα. Γενικά είναι, έχει ωραίο body tap, είναι ωραία κάρτα. Είναι καλό in game, επίσης θα παίξω και Wicked League. Και πάμε στα δύο τελευταία SBC, τα οποία είναι τρομερός ο ένας. Το Cruz δεν έχω δει τόσο πολύ, έχει 4-4. Έχει ωραίο physical, έχει... το Dream του είναι καλό. Γιατί για cruise είναι καλό, ωραίο passing, ωραίο pace. Decent κάρτα, δεν είναι κάτι το ακραίο, 2 ζητάει. 83 και 85, δεν νομίζω, όχι, αυτή η κάρτα δεν αξίζει. Όχι, δεν αξίζει, για κανένα λόγο, όχι ότι είναι κακή κάρτα. Αλλά μπορείς να κάνεις καλύτερα πράγματα, δηλαδή κάνεις τον Hernandez που βγήκε χθες, να τον δούμε κι αυτόν. Να, ζητάει τα ίδια, όχι, νομίζω ότι έχουν, εντάξει. Έχει το 3-4, εντάξει, έχει τα skills, αλλά κοιτάξτε, αυτός έχει πάρα πολύ ωραία κάρτα. Κοιτάξτε, dribbling, physical, κοιτάξτε, shooting, τρομερή κάρτα. Δηλαδή, τα stats σου φαίνονται πάρα πολύ καλά. 83, ούτε ίδια ήταν. Κάντε Hernandez καλύτερα. Εγώ θα προτιμούσα να κάνω Hernandez, αν και έχει 3 skills. Και πάμε σε μια τρομερή κάρτα για το FIFA 16, για το FUT 18 είναι. Με την Juventus είχε πάρει, το θυμάμαι. Έχει 5-3, δεν του έδωσε το πλήρες στο Wakefoot. Όχι ότι την επηρεάζει πολύ. Έχει εδώ τα long shot, δεν έχει κάτι ιδιαίτερο στα trades. Και αυτή είναι μια από τα καλύτερες VC που έχει βγάλει η A. 96 pace τερματισμένο. Γενικά ο Douglas Costa είναι σπασμένος. Έχει τα 5 skills από Bayern. Το shooting είναι πολύ καλό. Κοιτάξτε finishing για Douglas Costa. Αυτό το finishing για Douglas Costa είναι ακραίο. Δηλαδή πάντα συνηθίζαμε, δηλαδή, να βάζει και goal Douglas Costa, απίστευτος. Passing πάρα πολύ καλό. Dribbling πάρα πολύ καλό.
και μια τρομερή κάρτα και ζητάει 83, 84 και 86. Οκ, okay, πιστεύω αξίζει. Ζητάει πάρα πολύ. Ζητάει αρκετά, αλλά για αυτή την κάρτα αξίζει. Θα είναι μια καρασπασμένη κάρτα στα πλάγια. Οπότε, παιδιά, αυτή ήταν η γνώμη για την εκτίμηση τη της Bundesliga. Οπότε, τα ξαναλέμε λογικά με βίντεο αύριο ή μεθαύριο. Θα σας ενημερώσω αν τύχω και τίποτα. Οπότε, αυτό ήταν το βίντεο. Όλοι ένα like, ένα sub και τα λέμε στο επόμενο. Γεια σας.